Εικόνες φρίκης από τη δράση ανδρών του Νιγηριανού στρατού και παραστρατιωτικών μονάδων καταγράφονται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεθνής Αμνηστία. Νεαροί μαχητέ τη Ισλαμική οργάνωση Μπόκο Χαράμ ξυλοκοπούνται άγρια και στη συνέχεια εκτελούνται με συνοπτικέ διαδικασίε μπροστά σε ομαδικού τάφου. Η Διεθνή Αμνηστία επιβεβαιώνει τη γνησιότητα του υλικού. In the, in the... Τα άτομα που πρωταγωνιστούν στο βίντεο θεωρείται ότι είναι αξιωματικοί του Νιγηριανού στρατού και μέλη παραστρατιωτικών ομάδων, αναφέρει εκπρόσωπο τη Διεθνού Αμνηστία. Απευθύνουμε έκκληση στι αρχέ να διερευνήσουν άμεσα και αμερόληπτα το περιστατικό και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη του υπεύθυνου. Τέτοιε πράξει βαρβαρότητα δεν έχουν θέση στο στρατό, αναφέρουν οι Νιγηριανέ αρχέ και υπόσχονται να διερευνήσουν τι καταγγελίε. Η κατάσταση στη βορειοανατολική Νιγηρία αναφορικά με τη δράση τη Μπόκο και την απάντηση του στρατού στη βία τη οργάνωση επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Οι απλοί άνθρωποι έχουν πάψει προπολού να αισθάνονται ασφαλείς σε αυτή την περιοχή της χώρας. Η ένοπλη εξέγερση τη Μπόκο Χαράμ ξεκίνησε το 2009 με τελικό στόχο την ίδρυση Ισλαμικού κράτου στην Ιγυρία. Οι συγκρούσει με τι κυβερνητικέ δυνάμει είναι καθημερινό φαινόμενο. Από τι αρχέ του έτου, η οργάνωση έχει κλιμακώσει τι επιθέσει στα βορειοανατολικά τη χώρα. Τουλάχιστον 2.000 πολίτε έχουν σκοτωθεί.